Σήμερα θα κάνουμε Q&A. Έλα, πες το, θες να κάνω το παλιό intro, θέλεις? Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Σοκ. Έχω να το πω... Δεν ξέρω, ένα χρόνο αυτό το intro. Όσο καιρό έχουμε να κάνουμε και το συγκεκριμένο βίντεο, παιδιά, έχω πάρα πολύ καιρό να σας κάνω τύπου Q&A, τύπου live update, μπλα μπλα μπλα, να κάτσουμε να τα πούμε έτσι εγώ και εσύ όπως είμαστε κατηδίαν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το βίντεο, γιατί έχω μαζέψει πάρα πολλές ερωτήσεις. Όσοι μπήκατε αποκλειστικά για τις ερωτήσεις του γάμου, θα σε κρατήσω εδώ εχμάλωτο. Σου έχω βάλει αλυσίδα στο χέρι, γιατί προς το τέλος του βίντεο θα τις πούμε. Η πρώτη ερώτηση που παίζει συνέχεια και λογικό, πες μου τι κάει και το ring light μου μόλις. Αποκλείεται. Όχι. Όχι, όχι, εγώ απλά είμαι ηλίθια. Δεν είχα πατήσει ένα κουμπί. Γιατί σταμάτησες να κάνεις τόσο συχνά βίντεο? Είχα να ανεβάσω βίντεο ένα μήνα. Από τότε που ξεκίνησε το YouTube πιο εντατικά, ποτέ δεν έχω κάνει τόσο μεγάλο διάλειμμα εισαγωγικά. Μπορεί εσάς να σας φερόταν σαν διάλειμμα, γιατί τα βλέπω όλα στα σχόλια που μπαίνατε σε παλιότερα βίντεο και λέγατε είναι καλά, γιατί δεν είχα ανεβάσει βίντεο. Ζει! Πέθανε! Ναι, ζούσα 1100%. Δεν είχα πάθει κάτι, δεν είχα καμία ασθένεια, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου χτύπα ξύλο. Απλά μου έχουν πέσει πάρα πολλά πράγματα τώρα αυτή την περίοδο λόγω του γάμου και λόγω διαφόρων πραγμάτων γύρω-γύρω και δεν προλάβαινα πραγματικά να κάτσω να κάνω ούτε ένα βίντεο την εβδομάδα. Το ξέρω, να μου, το μετανιώνω. Ήμουνα πάρα πολύ ενεργή σε TikTok και Instagram γιατί μόνο αυτά προλάβαινα τέλος πάντων. Έβλεπα και εκεί όλα τα σχόλια και σε κάθε σχόλιο που με ρωτάγανε Μαρία να πω ότι θα κάνεις βίντεο και αν παράτησες στο YouTube, ήταν ένα μαχαίρι κατευθείαν στην καρδιά. Γιατί. Δεν το ήθελα κι εγώ, ήταν πραγματικά λόγω του χρόνου που δεν είχα και θα εξακολουθώ να μην έχω για λίγο καιρό μέχρι να παντρευτώ, όμως κάποια στιγμή θα το κάνω το comeback, ελπίζω να πάει καλά. Δεν είναι λοιπόν ότι παρατάω το YouTube ή ότι δεν μου αρέσει πια ή ότι βαρέθηκα, αλλά έχω τόσα πολλά πράγματα μέσα στην ημέρα μου να κάνω. Έχω πάρα πολύ δουλειά στο μαγαζί γιατί πρέπει να πηγαίνω πλέον κάθε μέρα. Οπότε κάθε μέρα όλο το πρωινό μου αφιερώνεται εκεί. Και εγώ έχω συνηθίσει το πρωί να γυρίζω τα βίντεο μου, όπως και τώρα, ας πούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι 10 η ώρα το πρωί για να προλάβω να το γυρίσω. Μετά έχω μπλέξει πάρα πολύ με τις οργανώσεις του γάμου και να οργανώσω όλα αυτά τα πράγματα και έχουν πέσει όλα πάνω μου και στον Μπάμπι. Και πόσα μπορούν να κάνουν δύο άτομα για να οργανώσουν ένα ολόκληρο γάμο με τόσους καλεσμένους. Και ο χρόνος που μου έμενε εν τέλει μέσα στη βδομάδα για να μπορώ να γυρίσω βίντεο, είχα να γυρίσω χορηγίες. Οπότε χρόνο για YouTube δυστυχώς δεν υπήρχε. Το ξέρω ότι σας παραμέλησα, δεν το ήθελα καθόλου. Πιστέψτε με! Ορκίζομαι, ρε! Επόμενη ερώτηση. Πόσο άλλαξε η ζωή σου από το 1 μέχρι το 10 από το 2020? Πριν συνειδητοποιήσω το 2020 είχαμε πριν 4 χρόνια. Like, εγώ έχω την αίσθηση ότι ήταν πέρσι, αλλά έχουν περάσει. 4 χρόνια! Σχεδόν μισή δεκαετία! Σοκ μιλάμε! Το 2020 νομίζω έμενα ακόμα στο πατρικό μου. Φίλε, ναι, έμενα στο πατρικό μου. Στο ρόζο εκείνο δωμάτιο το οποίο θα δείτε λίγαν συντόμως ξανά, θέλω να σας πω. Όχι! Δεν χωρίζω! Ούτε επιστρέφω στο πατρικό μου, θα σας εξηγήσω σε λίγο. Ναι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Έχω ανοίξει την εταιρεία μου. Έχουμε τώρα το δικό μας σπίτι. Έχουμε ένα σκύλο και δύο γάτες. Έχουμε τις πενταπλάσιες υποχρεώσεις από αυτές που είχαμε το 2020. Τουλάχιστον δεν έχουμε κορονοϊό και δεν κυκλοφορούμε με τις μάσκες από εδώ και από εκεί. Και παντού. Από τώρα μέχρι το 10 λοιπόν θα έλεγα ότι έχει αλλάξει ένα 9. Καλά είναι το 9. Ένα 9,3 στα 10. Πώς γνώρισες όλους αυτούς τους TikTokers influencers και δεθήκατε πάρα πολύ? Λοιπόν, μιλάς για όλο το Team Καρπενήσι, έτσι το έχει ονομαστεί τέλος πάντων. Στην ουσία η Ιλιάνα Κάπα έχουν οι γονείς της ένα ταξιδιωτικό, το Kappa Travel, και μας είχαν οργανώσει να πάμε στο Καρπενήσι μαζί με αυτό το ταξιδιωτικό και να διαφημίζουμε το ταξιδιωτικό και όλα τα πράγματα που κάναμε εκεί. Όμως είχε διαλέξει τόσο προσεκτικά το ποια άτομα θα μπουν, ποια άτομα θα πάρει και ταιριάξαμε όλοι τόσο πολύ μεταξύ μας που εν τέλει συνεχίσαμε να κάνουμε παρέα. Στην ουσία αυτό το πράγμα έγινε. Βέβαια, νομίζω στο Καρπενήσι ήμασταν γύρω στα 30 άτομα. Πρέπει να ήμασταν πάρα πολλές κοπέλες. Δεν μπορούσαμε λοιπόν εν τέλει όλες αυτές να κανονίσουμε να βγαίνουμε συνέχεια και να μπορούμε όλες. Οπότε έχει κάπως μειωθεί το γκρουπάκι των στενών τέλος πάντων. Των φιλιών, αλλά εξακολουθούμε όλες μαζί και είμαστε το Girl Power. Έχουμε κυριολεκτικά και στο Instagram ολόκληρη ομαδική που στέλνουμε κάθε μέρα και μιλάμε κάθε μέρα με τις κοπέλες. Με κάποιες από αυτές θέλω να πω ότι έχω δεθεί λίγο περισσότερο, ξέρουν αυτές ποιες είναι, και ελπίζω όλο αυτό να εξελιχθεί σε μια πάρα πολύ ωραία μεγάλη φιλία. Πέρα από το ότι είμαστε κοινοί γνωστοί ή ότι είμαστε συνάδελφοι ή ότι είμαστε όλοι TikTokers και γυρίζουμε βιντεάκια μαζί, να εξελιχθεί και σε μια πάρα πολύ ωραία μεγάλη φιλία αυτό. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις το e-shop σου φυσικό μαγαζί? Και αν θα το κάνεις, εδώ έρχεται ο λόγος που τρέχω και δεν φτάνω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μάλλον από τον Σεπτέμβρη θα σας το κάνω όμως πιο original ανακοίνωση. Θα μπορείτε πλέον να περάσετε από το κατάστημα, να μυρίσετε ό,τι κεριά θέλετε, να δείτε σχέδια σε αρωματιστές, να δείτε αρώματα από εδώ από εκεί, πράγματα, σχέδια και να αγοράσετε και από το κατάστημα. Μην περιμένετε κανένα φυσικό κατάστημα με βιτρίνες κτλ. Σαν showroom που υπάρχουν για τα ρούχα, εγώ θα κάνω showroom με κεριά. Τον χώρο τον έχω ήδη, ταμιακές έχω ήδη, προσωπικό έχω ήδη, POS έχω ήδη. Όλα αυτά τα έχω ήδη, απλά θέλω να φαίνεται πιο τακτοποιημένο και πιο όμορφο αποτέλεσμα στο μαγαζί. Αυτά, fingers crossed.
έχω πίστη. Το 2024 είναι η χρονιά μου, το έχω πει. Ποιο είναι το φυσικό σου χρώμα μαλλιών? Λοιπόν, δεν είναι αυτό εδώ πέρα το πορτοκαλό, τζίντζερο, μελαχρινό που βλέπετε. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται η ρίζα καλά-καλά. Θα σας βάλω τέλος πάντων φωτογραφίες εδώ για να δείτε πώς είναι το φυσικό μου χρώμα. Είναι αυτό το πολύ πολύ σκούρο, όχι μαύρο, αλλά σκούρο καστανό. Νομίζω πως έχεις χάσει αρκετά κιλά. Πώς το κατάφερες αυτό? Πραγματικά δεν έχω χάσει κιλά. Παίζει αν έχω χάσει κιλά, αν έχω χάσει μόνο ένα κιλό. Απλά έχω κάνει πάρα πολλές συνεδρίες για αφαίρεση της κυταρίτιδας. Όχι αφαίρεση, πώς το πω. Για μείωση της κυταρίτιδας. Η κυταρίτιδα δεν μπορείς να την αφαιρέσεις μόνιμα. Πάει γεια σας. Πήρες ένα μαγικό φάρμακο, ένα μαγικό ελιξίριο και χάθηκε. Και δυστυχώς είναι και πάρα πολύ κληρονομική. Και εμείς όλοι στην οικογένεια έχουμε πάρα πολύ κυταρίτιδα. Οπότε όσο αδύνατος και να είσαι γενικά, 8 στις 10 γυναίκες έχουν κυταρίτιδα. Για ποιο λόγο η κυταρίτιδα όπως ακόμα δεν έχει γίνει normalized, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, έχω κάνει αρκετές συνεδρίες πάνω σε αυτό το θέμα και γενικά πάρα πολύ γυμναστική. Οπότε πραγματικά κιλά δεν έχω χάσει, αν έχω σφίξει μόνο. Και ότι απλά έχει χαθεί λίγο από την κυταρίτιδα που είχα, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη. Και τώρα είναι αρκετά λιγότερο έντονη. Πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις την εταιρεία με τα κεριά και όχι κάποια άλλη εταιρεία? Αυτό το έχω ξαναπεί σε κάποια podcast από διάφορα μέρη που έχω πάει καλεσμένη. Στην ουσία ήθελα πριν πάρα πολλά χρόνια να ξεκινήσω και κάτι δικό μου. Πάνω κάτω από όταν ξεκίνησα το YouTube, εγώ ήθελα να ξεκινήσω μια δικιά μου επιχείρηση. Αλλά προφανώς budget δεν υπήρχε τίποτα. Μηδέν. Είχα κυριολεκτικά 70 ευρώ στην τράπεζα, τα οποία μου τα είχαν βάλει και οι γονείς μου και τα φύλαγα και τα φύλαγα σαν κόρη οφθαλμού και έλεγα δεν θα τα πειράξεις, θα φάτε 70 ευρώ μωρή Μαριάννα, μην τολμήσεις. Οπότε δεν υπήρχε budget για κάτι τέτοιο. Μετά που ξεκίνησε το YouTube και κατάφερα να κάνω κάποιο κεφάλαιο στην άκρη και τα λοιπά, σκεφτόμουν τι να ανοίξω όμως. Πρέπει να ανοίξω κάτι το οποίο να βγάζει νόημα, κάτι το οποίο να μ' αρέσει, κάτι το οποίο να αρέσει και σε εσάς και να το συνδέεται με μένα τέλος πάντων. Δηλαδή δεν θα μπορούσα εγώ να πάω να ανοίξω, τι να σου πω, μαγαζί με μαγειρίο, να σου το πω έτσι απλά. Εστιατόριο, γιατί είμαι άχρηστη στη μαγειρική. Όλοι το ξέρουν αυτό. Οπότε δεν θα ταιριάζει και καθόλου με μένα αυτό. Μετά φοβόμουν πάρα πολύ την όλη φάση με τους προμηθευτές. Ήθελα να ανοίξω κάτι άλλο, είχα στο μυαλό μου, αλλά μετά είδα ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να προμηθευτείς το προϊόν από κάποιον άλλον. Και εμένα με άγχωνε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Και λέω: θέλω να το φτιάχνω εγώ το προϊόν με τα χεράκια μου. Με τα δύο τα χεράκια μου, τα δύο τα ποδαράκια μου και το δικό μου το μυαλό θέλω να το φτιάχνω. Δεν θέλω να το παίρνω έτοιμα από κάπου. Και σκεφτόμουν ότι είμαι τελείως άχρηστη σε οτιδήποτε που έχει να κάνει τέχνη που το φτιάχνεις με τα χέρια. Και λέω: μόνο κερί θα μπορούσα να φτιάχνω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί μου είχαν πεταχτεί κάποια βιντεάκια που φτιάχνεις κεριά και πώς τα φτιάχνεις, και ήταν σχετικά εύκολο στο μυαλό μου. Και έτσι στην ουσία το ξεκίνησα την εταιρεία με τα κεριά. Και τώρα έχουμε βάλει και αρωματιστές, έχουμε βάλει wax melts, έχουμε βάλει αρωματικά χώρο, αρωματικά αυτοκινήτου, όλο αυτό το σουσού. Το στούντιο πλέον δεν είναι για να τραβάς βίντεο. Όχι, το στούντιο ξεκίνησε σαν ένα χώρο για να έχω να πακετάρω τα προϊόντα μου και τις παραγγελίες μου. Συν ένα χώρο για να γυρίζω τα βιντεάκια μου. Φαντάσου στο πατάρι ήταν να πακετάρω μόνο τις παραγγελίες, που πάνω κάτω θυμάστε πώς είναι το στούντιο. Και όλο το υπόλοιπο στούντιο κάτω θα ήταν στούντιο για γυρίσματα. Θα είχα κάνει 2-3 διαφορετικές γωνίες εγώ, υποτίθεται. Πάνω που έφτιαχνα το στούντιο, αν θυμάστε καλά, είχα φτιάξει και μια γωνία για εκείνο το podcast που γυρνούσαμε με το Gender, το πολύ basic, το οποίο δεν προλάβαμε ποτέ να συνεχίσουμε. Άλλο ένα project που ναυάγησε. Και ακριβώς εκεί ήταν που είχαν πάρει πάρα πολύ τα πάνω τους τα κεριά. Οπότε συνειδητοποίησα ότι δεν γίνεται αυτόν τον χώρο να τον έχω και στούντιο και για τα κεριά. Οπότε κάτι από τα δύο έπρεπε να γίνει. Και λέω: θα δώσω έμφαση στα κεριά και θα συνεχίσω να γυρίζω τα βιντεάκια μου στο σπίτι μου. It's okay, δεν έγινε και κάτι. Και έτσι πλέον το στούντιο είναι το μαγαζί. Καταλάβατε. Ποιο ήταν το καλύτερο και το χειρότερο που σου συνέβη αυτόν τον χρόνο, το 24 εννοείς? Ή γενικά τις τελευταίες 365 μέρες, το 24 μάλλον θα εννοείς. Το καλύτερο προφανώς είναι το ότι θα παντρευτώ. Δεν έχω παντρευτεί ακόμα, μην αγχώνεστε. Και το χειρότερο που μου έχει συμβεί φέτος. Ποιο είναι το χειρότερο, ρε φίλε? Κάτσε να σκεφτώ, το 24. Του Παναγία μου, να χτυπήσουμε πάλι ξύλο δεύτερη φορά. Δεν έχει συμβεί ακόμα κάτι πάρα πολύ άσχημο για να πω ότι ξέρεις μου έχει μείνει και το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Έχουν συμβεί διάφορα περί άγχους, περί επαγγελματικών, τα οποία με έχουν στεναχωρήσει λίγο, αλλά όχι τόσο έτσι ώστε να πω ότι ήταν το χειρότερο που μου συνέβη φέτος. Και πάμε τώρα στις αγαπημένες ερωτήσεις του γάμου. Αρχικά, ο Τσέντε θα είναι ο κουμπάρος? Όχι, ο Τσέντε δεν θα είναι ο κουμπάρος. Κουμπάρα είναι μία και είναι η Μάρντι. Θα τη θυμάστε που την έχετε δει σε κάποια βίντεο που έχουμε γυρίσει μαζί, κάτι του drink και κάτι διάφορα. Είναι αυτή που μένει στην Ελβετία και πηγαίνω μια φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο, όποτε προλαβαίνω στην Ελβετία και τη βλέπω. Αυτή θα είναι η κουμπάρα μας. Και επειδή θα με ρωτήσετε γιατί δεν είναι ο Τσέντε ο κουμπάρος, γιατί υποτίθεται και κουμπάρα και κουμπάρος στο γάμο, γιατί δεν του κάναμε ποτέ εμείς αυτή την πρόταση. Εγώ από την πλευρά μου είχα κουμπάρα τέλος πάντων, οπότε ο κουμπάρος έπρεπε να ήταν από την πλευρά του Μπάμπη. Αλλά τελευταία στιγμή δυστυχώς μας ανακοίνωσε το συγκεκριμένο άτομο ότι δεν θα μπορούσε να είναι ο κουμπάρος. Οπότε μείναμε με την κουμπάρα μας. Επόμενη ερώτηση, πότε θα παντρευτείτε? Λοιπόν,
Αυτό το λαμβάνω συνέχεια και λογικό είναι, γιατί και εγώ σας δείχνω συνέχεια τα πράγματα για το γάμο. Ο λόγος που σας δείχνω συνέχεια όλα τα ό,τι έχει να κάνει με το γάμο, τουλάχιστον όσο πιο πολύ μπορώ, είναι επειδή θέλω να σας πάρω μαζί μου σε αυτό το ταξίδι, αλλά δεν νιώθω έτοιμη να σας πω ακριβώς την ημερομηνία που θα γίνει ο συγκεκριμένος γάμος, γιατί εκείνη τη μέρα θα είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω εκείνη τη μέρα πραγματικά είναι το άγχος του ότι πρέπει να ανεβάσω story, πρέπει να ανεβάσω το βίντεο αυτό που παντρευτήκαμε, γιατί έχω πει ότι θα παντρευτούμε σήμερα. Κατάλαβες τι εννοώ, θα υπάρχει αυτή η πίεση στο μυαλό μου βέβαια. Κανείς από εσάς δεν θα με πιέσει να το κάνω, εννοείται αυτό. Αλλά στο μυαλό μου θα υπάρχει αυτή η πίεση του Μαριάννα, πρέπει να ανεβάσει story για να δούνε οι κουμπάρες σου ότι παντρεύτηκες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν ανακοινώνω καθόλου την ημερομηνία του γάμου. Πάντως είναι φέτος το καλοκαίρι. Σύντομα. Αρκετά σύντομα. Τότε σου έκανε πρόταση γάμου. Η πρόταση γάμου, παιδιά, έγινε πέρσι τον Σεπτέμβρη στη Μήλο. Σας έχω ανεβάσει ολόκληρο το story time στο YouTube σε 3-4 προηγούμενα βίντεο κάπου εκεί, να πάτε να τα δείτε. Η αδελφή σου ήρθε στο Bachelorette, είσαι καταπληκτική σε παρακολούθα χρόνια. Δεν ήρθε καμία από τις αδελφές μου στο Bachelorette, διότι έχουν κάνει και παιδιά παιδάκια, έχουν μικρά μωράκια. Οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν όλο αυτό το ταξίδι και να έρθουν εκεί που αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε τον Bachelorette. Το Bachelorette μας έγινε σε ιστιοπλοϊκό. Σας τα ανέβασα στο Instagram και στο TikTok πάρα πολλά πράγματα. Οπότε δεν μπορούσα να σας πω, αφήστε τα μωρά σας που δεν έχουν κλείσει ούτε ένα χρόνο ζωής και ελάτε στο Bachelorette μου στο ιστιοπλοϊκό. Δεν γινόταν. Οι κοπελίτσες είναι μανούλες πλέον. Και η επόμενη ερώτηση πάλι με αδελφή, συγγνώμη διάκριτη ερώτηση, σου λείπει καθόλου πώς ήταν να ήσουν με την αδελφή τώρα που παντρεύεσαι? Κάποιοι από εσάς, αν είστε από παλιά τέλος πάντων, ξέρετε ότι με τη μία μου αδελφή πλέον δεν μιλάμε καθόλου. Κανείς βασικά από την οικογένεια δεν έχει επαφές με το συγκεκριμένο άτομο. Δεν θα κάτσω να λύσω τώρα τους χύψη, αλφα, ωμέγα λόγους και όλο το story πίσω από αυτό. Δεν χρειάζεται καν κιόλας. Αλλά όχι, παιδιά, δεν μου λείπει καθόλου. Δεν ξέρω, όταν έχουν περάσει τόσα χρόνια, γιατί μιλάμε για πάνω από 10 χρόνια που ισχύει αυτή η κατάσταση και δεν έχουμε μιλήσει για πάνω από 10 χρόνια. Πλέον έχει γίνει delete και σαν άνθρωπος από το μυαλό μου. Σε κάποιους μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ σκληρό, γιατί είναι αίμα σου, είναι. Αλλά αφήστε καλύτερα τα προσωπικά μας και τα οικογενειακά μας να τα ξέρουμε εμείς. Και στην τελική αυτό είναι αυτό που νιώθω. Θα μας κάνεις vlog τη μέρα του γάμου? Εννοείται! Εγώ θα το ξεκινήσω το vlog με την προετοιμασία, με τα μαλλιά, το μακιγιάζ, που θα φορέσω τον ηφικό. Όλα αυτά εγώ θα τα ξεκινήσω. Στον actual γάμο όμως θα πρέπει, θα βάλω κάποιους από τους καλεσμένους, ειδικά όλους τους TikTokers YouTubers, να με τραβάνε κάποια πλάνα έτσι, για να μπορώ να τα βάλω όλα μαζί τα πλάνα και να σας τραβήξω από πάνω με voiceover και να σας πω 5 πράγματα. Ελπίζω να καταφέρω και να μην ξεχαστώ ότι έχω να γυρίσω και ένα vlog, αλλά δεν θέλω να πιεστώ γι' αυτό, γιατί είναι η μέρα του γάμου μου. Σίγουρα πάντως για την προετοιμασία θα σας κάνω vlog και θα σας λέω 5 πράγματα, γιατί ξέρω ότι είστε πάρα πολλές παιδιά που παντρεύεστε του χρόνου κουμπάρες και εγώ στο γάμο σου κουμπάρα, κουμπάρα μου. Και θέλετε έτσι να δείτε πώς θα είναι από πρώτο χέρι στην ουσία η όλη εμπειρία. Τώρα που θα παντρευτείς, νομίζεις πως θα αλλάξει κάτι στη ζωή σου? Σαν actual καθημερινότητα δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα, η αλήθεια είναι αυτή. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι πρέπει να πας να κάνεις και κάτι χαρτιά ματιά στα λεξιαρχεία στις πρώτες 40 μέρες του γάμου και χαζομάρες τέτοιες. Σαν actual καθημερινότητα δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί μένουμε έτσι κι αλλιώς μαζί με τον Μπάμπη εδώ και 3 χρόνια, οπότε τον ξέρω την καλή και την ανάποδη. Είμαστε στο σπίτι μας. Από αυτό το θέμα δεν θα αλλάξει κάτι τουλάχιστον. Τώρα το γεγονός ότι ενώνεσαι πλέον με αυτόν τον άνθρωπο και γίνεσαι ένα είναι κάτι το οποίο νιώθεις μέσα σου και αλλάζει πάρα πολύ, νομίζω τουλάχιστον εκείνη την ώρα θα το νιώσω πάρα πολύ. Wow. Θα δούμε, ελπίζω να μην βάλω τα κλάματα. Η μάσκαρά μου θα είναι διάβαρχη πάντως σίγουρα. Πού θα πάτε για μένα του μέλητος? Δεν έχουμε κλείσει ακόμα τίποτα. Δεν θα πάμε φέτος μήνα του μέλητος το 24, λέμε να πάμε το 25. Γιατί σκεφτόμαστε να πάμε κάπου έτσι πιο εξωτικά, καμιά Ταϊλάνδη, κανένα Πουκέτ, κανένα Μπαλί, κάπως έτσι. Δεν έχουμε κανονίσει ακόμα όμως τίποτα. Γιατί έμπαινα παιδιά στα αεροπορικά και έβλεπα ότι είναι πανάκριβα. Και προφανώς είναι πανάκριβα να τα κλείσεις τώρα, γιατί είναι και τελευταία στιγμή. Οπότε λέω, άσε να πάμε του χρόνου, να το έχουμε οργανώσει και λίγο καλύτερα, να τα απολαύσουμε και λίγο περισσότερο. Μην είμαστε αμέσως μετά την τρέλα του γάμου και δεν μπορέσει να τα απολαύσει κιόλας όσο θέλεις. Και τελευταία ερώτηση και η πιο hot, πόσο κόστησε όλος ο γάμος? Λοιπόν, εμείς τον γάμο μας τον κάνουμε σε κτήμα και έχουμε περίπου στους 200 καλεσμένους, οπότε πάνω σε αυτό θα σας πω. Δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά έξτρα πράγματα, δηλαδή μην περιμένεις ότι τι να σου πω, θα έχουμε ένα αέρα πυροτεχνήματα και I love you στον αέρα και κάτι περίεργα. Κάνουμε τα κλασικά πράγματα. Το νηφικό μας, το τραπέζι μας, τους καλεσμένους μας, τη διακόσμησή μας. Κλασικά πράγματα θα κάνουμε, δεν θα είναι κάτι πάρα πολύ wow. Τα πάντα όλα, παιδιά, στο γάμο σας συμπεριλαμβάνω τα πάντα όμως, κυριολεκτικά τα πάντα, ακόμα και την κοπέλα που θα κρατήσει τον Μάιλο εκείνη την ημέρα, γιατί ο Μάιλο θα έρθει στο γάμο και θα πρέπει να πληρωθεί προφανώς η κοπέλα που θα τον κρατάει, γιατί δεν μπορώ εγώ να πω σε κάποιο καλεσμένο ή στη μάνα μου, μαμά, κράτα λίγο το Μάιλο με το λουρί όσο εγώ θα παντρεύομαι και θα έρθουμε μετά. Διακόσμηση, βέρες, φώτα, DJ, κτήμα, νηφικό, γαμπριάτικο κουστούμι. Τι άλλο έχουμε? Έχω κολλήσει. Χαρτιά του γάμου, εκκλησίες, παπάδες, όλα. Είναι 25.000 ευρώ. Απλά αφήνω αυτό εδώ. Εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο πολλά, να σου πω την αλήθεια. Υπολογίζαμε γύρω στο 17.
18, αλλά και με άλλες νυφούλες που έχω μιλήσει, που κάνανε το γλέντι τους τέλος πάντων στο κτήμα, μου έχουν πει ότι όλα κάπου εκεί κινούνται τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρω εσάς πώς σας ακούγεται αυτό σαν ποσό και τα λοιπά, αλλά εγώ με πάρα πολλές νυφούλες που έχω μιλήσει και ειδικά και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ακόμα και λίγο πιο φθηνές φαντάζομαι οι τιμές. Φέτος οι τιμές στα κτήματα έχει γίνει φιου στο Θεό. Και μου είπαν ότι κάπου εκεί ήταν, γύρω στα 20 με 25 ο γάμος τους, σε κτήμα. Προφανώς θα κάνεις ένα γάμο σε μια συγκεκριμένη εκκλησία, ξέρω εγώ, στη γειτονιά σου, στην περιοχή σου. Και μετά κάνεις το τραπέζι σου σε ένα εστιατόριο ή σε ένα κέντρο ή με πιο λίγους τέλος πάντων καλεσμένους. Σου βγαίνει πολύ πολύ πιο φθηνά, αυτό εννοείται. Εμείς επειδή έχουμε καλέσει όλα αυτά τα άτομα και το μυστήριο και το τραπέζι θα γίνει στο κτήμα, όλοι λοιπόν οι καλεσμένοι που είναι στο μυστήριο θα έρθουν και για φαγητό μετά. Οπότε γι' αυτό έχει βγει κάπως έτσι η τιμή. Παναγιά μαζί μας. Αλλά ρε φίλε. Δεν ξέρω, μια φορά θέλω να πιστεύω ότι παντρεύομαι. Και ναι, μετά από αυτό, στην ερώτηση ποιο είναι το πιο ακριβό πράγμα που έχεις πληρώσει ποτέ, που μέχρι τώρα απαντούσα το αυτοκίνητό μου, θα λέω ότι ήταν ο γάμος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να πάμε φέτος μήνα του μέλητος κουμπάρα, από του χρόνου, κάτσε να έχω μαζέψει κανένα φράγκο. Αυτά ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Είχαμε πάρα πολύ καιρό έτσι να κάνουμε και μ' άρεσε που αράξαμε έτσι εδώ στον καναπέ μας και τα λέγαμε. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι μας και τα λέμε.